Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, όπως και κάθε χρόνο, κάνει την έναρξη της ορειβατικής του περίοδου της χρονιάς μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού και εγκαινιάζει το νέο του αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο μαζί με την αναρχητική πίστα που έχουμε φτιάξει. Όπως βλέπετε, η αναρχητική πίστα είναι μια πίστα η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει κέντρο αθλητικό για την περιοχή μας. Είναι μια δυνατότητα που δίνει ο ΣΑΟ στα νέα, στη νεολαία, αλλά και σε όλο τα μέλη και τους φίλους μας για την αναρρίχηση. Είναι μια πίστα η οποία θα μας πει και ο κατασκευαστής της δύο λόγια μετά. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Εμείς, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή η πίστα και αυτά τα γραφεία που έχουμε φτιάξει εδώ είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής δράσης και της δουλειάς των μελών και των φίλων του συλλόγου μας. Δεν επιχορηγηθήκαμε από πουθενά, δεν δεχτήκαμε βοήθεια από πουθενά. Είναι αποτέλεσμα της χρηστής λειτουργίας του συλλόγου μας, της διαφάνειας, αλλά και της εθελοντικής, όπως είπα, δράσης των μελών του συλλόγου. Πότε μπορεί να γραφεί κάποιος, αν θέλει, και πότε? Από 4 χρονών μέχρι όσους και πάνω. Ήδη έχουμε αρχίσει τις εγγραφές. Έχουν έρθει αρκετά παιδάκια, μικρά, μεγάλα και πιο ακόμα μεγαλύτερα. Όποιοι θέλουν να εγγραφούν έρχονται από τη Δευτέρα και Πέμπτη. Είναι μέλη του συλλόγου εδώ και γράφονται. Υπάρχουν τα παιδιά που έχουν εξειδικευτεί πάνω στην αναρρίχηση και δείχνουν και θα βοηθάνε, ας πούμε, στην κατεύθυνση της λειτουργίας της πίστας. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι πέρα από αυτό ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων έχει σημαντική δράση και σε μια σειρά άλλα θέματα που θα πούμε απόψε. Ένα σημαντικό γεγονός είναι η έκδοση του μοναδικού ορειβατικού περιοδικού στην Πελοπόννησο, του Όρους Αρκαδία. Και το λέω μοναδικό γιατί δεν υπάρχει άλλο στην Πελοπόννησο ορειβατικού και οικολογικού περιεχομένου και ίσως ένα από τα λίγα που έχουν αναπομείνει σε όλη την Ελλάδα, μιας και πολύ λίγοι ορειβατικοί σύλλογοι λόγω των οικονομικών δυσχεριών βγάζουν ένα τέτοιο ορειβατικό περιοδικό, στο οποίο παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, θέσεις και απόψεις για μια σειρά θέματα που έχουν να κάνουν με την πόλη μας, με τα σκουπίδια, με την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά συνεχίζουμε τη δράση μας για το ζήτημα των μονοπατιών, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει προχωράνε αυτή τη στιγμή στο μέλλον και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουν καταλάβει πάρα πολλοί φορείς των χωριών και έρχονται μαζί μας και συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Τέλος θέλω να πω ότι ένα πολύ σημαντικό γεγονός ότι τα μονοπάτια που χαράξαμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, χαράξαμε σαν ΣΑΟ, τα πήρε η Ανάβαση και έβγαλε το χάρτη του Μενάλου, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όλους τους ορειβάτες και που πραγματικά έτσι είναι τιμή για το Σύλλογο, που αναφέρει ότι αυτά είναι τα μονοπάτια που χάραξε ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων. Η συγκεκριμένη πίστα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε τελείως αρχάριους να ξεκινήσουν το σπορ της αναρρίχησης και σε προχωρημένους να κάνουν μια σοβαρή προπόνηση. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους σε ηλικία και δίνει τη δυνατότητα κάποιος που ασχολείται με την αναρρίχηση να ασχοληθεί σε επίπεδο ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό ή αθλητικό. Έχει σαν δυσκολία, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι από τις δύσκολες πίστες, όχι μέσης δυσκολίας, δύσκολη πίστα, και τα κομμάτια τα εύκολα είναι σχετικά περιορισμένα. Περιορίζονται δηλαδή μόνο στην εκμάθηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογο να αναπτύξει, αν θελήσει, μια καλή αθλητική ομάδα. Να τη χρησιμοποιήσει για προπόνηση και να φτιάξει μια καλή αθλητική ομάδα. Ενδιαφέρον υπάρχει πάρα πολύ. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, είναι από τους συλλόγους να αναπτύξουν την αθλητική αναρρίχηση. Δηλαδή η αθλητική αναρρίχηση είναι λίγο υποβαθμισμένη σε σχέση με το recreation της αναρρίχησης. Ο κόσμος ο οποίος ασχολείται ερασιτεχνικά και κάνει προπόνηση σε επίπεδο γυμναστηρίου σε μια πίστα είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που ασχολείται αθλητικά. Δηλαδή, γι' αυτό και οι περισσότερες πίστες είναι ιδιωτικές και φιλοξενούν κόσμο ο οποίος τις χρησιμοποιεί σαν γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν με την ευκαιρία των εγγενείων της πίστας του ΣΑΟ και την εναρκτήρια εκδήλωση του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων
παρουσιάζουμε και την έκδοση του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Πελοποννησιακών Σπουδών σε συνεργασία με τον ΣΑΟ και με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Αρκαδίας. Είναι η περσινή διημερίδα που έγινε και από τους τρεις φορείς, και από τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειωματών Οικολόγων και από το Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών, αλλά και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και το θέμα είναι η ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, όπως προκύπτει από τα αρχεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αλλά και άλλων φορέων. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θέμα και μια πρωτότυπη έκδοση, που τιμά και έναν ορειβατικό σύλλογο, ο οποίος μπαίνει και στα βαθιά νερά του πολιτισμού. 22 άνθρωποι, ειδικοί επιστήμονες, ετοίμησαν την εκδήλωση, αλλά και τον τόμο αυτόν, τον οποίο βλέπετε στις οθόνες σας. Και πρόκειται για ένα εκδοτικό γεγονός της πόλης μας. Είναι μετά την ημερίδα που έγινε για τον Μακαρίτη Παναγιώτη Βελισσαρίου, η δεύτερη έκδοση ημερίδας επιστημονικής που γίνεται στην Τρίπολη και εντάσσεται στη σειρά του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου με τίτλο «Η Αρχαιολογία στην Πελοπόννησο».